τόσα πολλά, τόσοι καλοί άνθρωποι για μένα που αφάλω που δεν έχω πολλά πράγματα. Αξιότιμο κύριε Πρόεδρε, αξιότιμο μέλη του Δικού Συμβουλίου, αξιότιμο κύριε Πρίτανη, κυρίε και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή απόψε για μένα η απονομή του βραβείου Business Unusual Award. Επειδή κάθε άνθρωπο έχει το δικό του χαρακτήρα και δικές του αδυναμίες, δεν θα μπορούσα να σας κρύψω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Θαυμάζω πολύ τον Θόδωρο Παπαρεξόπουλο, ένα εκ των τριών πρώτων που έχουν λάβει αυτή την διάκριση. Συμπίπτει δεν να είμαι πολύ φίλος με τους άλλους δύο, τον Γιώργο τον Δαβίδ που με συγκινεί και σήμερα η παρουσία του. Σε ευχαριστώ Γιώργο που ήρθες. Και τον καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος έφυγε από κοντά μας το 2011 και ευχαριστώ την Κάρμεν, τη σύντροφό του που είναι απόψε μαζί μας. Καπτάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο, είμαστε όχι μόνο φίλοι, αλλά και συνοδοιπόροι σε διάφορα οράματα. Αυτός είχε πιο μεγάλα οράματα από μένα και κατόρθωσε να τα πραγματοποιήσει. Εγώ απλώς ακολουθώ πολλά του παραδείγματα και την φιλοσοφία του, η οποία ήταν απαραμιλή. Η εμπειρία μου στον κλάδο του τουρισμού ξεκίνησε με την Hertz of the Ελλάς. Η ανάπτυξη όλη την Ελλάδα ήταν ταχύτατη. Παράλληλα, η δραστηριοποίηση το εμπόριο αυτοκινήτων, εισαγωγές και λιανική προσέφερε σε μένα και στους συνεργάτες μου τη δυνατότητα να βλέπουμε σε ευρύτερο πλαίσιο την ανάγκη εξωστρέφειας για τη χώρα. Τα επιτεύγματα του πυλώνα της εμπειρίας μας είναι πολλά και αξιόλογα. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, το ακούσατε και πριν λίγο από τον Γιώργο τον Κοντό. Ξεκινήσαμε από την Κρήτη το 1967, δηλαδή την χρονιά που κάναμε και το πρώτο μας παιδί, τον Ευτύχιο, που είναι σήμερα μαζί μας και είναι 50 ετών. Σήμερα η Hotel Grande κινεί συνολικά ένα στόλο πάνω από 35.000 αυτοκίνητα, αν συμπεριλάβουμε τα ενοικιαζόμενα και τα λίζινγκ και τις χώρες του εξωτερικού. Η εισαγωγή και η αντιπροσώπευση σημαντικών εταιριών στον κλάδο της πώλησης των αυτοκινήτων μας έφεραν σε επαφή με διαφορετικές νοοτροπίες και επίπεδα παροχής υπηρεσιών. Σήμερα η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει 12 μεγάλα brand names στον χώρο της λιανικής με ένα πλατή δίκτυο πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά τα τελευταία 5 χρόνια υποφέρουμε κι εμείς όπως όλος ο κλάδος από την μείωση της αγοράς, όπως γνωρίζετε όλοι, από 250-280.000 περίπου αυτοκίνητα που ήταν, έπεσε στα 75.000. Καταλαβαίνετε τι δράμα υπήρξε στον κλάδο αυτό. Παρ' όλα αυτά σταθήκαμε στα πόδια μας. Το έχουμε χόμπι γι' αυτό, αυτά που είμαστε. Ακριβώς στεκόμαστε. Για να φτάσουμε τώρα στο 1999, προηγήθηκε το 1994, όπως είδατε, που αρχίσαμε με την Aegean Aviation, δηλαδή με Lear Jets, για πρώτη φορά στην Ελλάδα που μπορούσε να πάρει ένας επιχειρηματίας, ένας πρόεδρος μεγάλης εταιρείας, να χρησιμοποιήσει κάτι που δεν υπήρχε ποτέ παλιότερα στην Ελλάδα. Και το 1999 αρχίσαμε την Aegean Airlines. Αλλά το σκεφτόμαστε για πολύ χρονικό διάστημα, μια που είμαστε στον τουρισμό από το 1966. Είδαμε το έλλειμμα της ποιότητας σε μεταφορές, που οι μεταφορές αποτελούν ένα από τις βασικές δραστηριότητες
στο πακέτο της ποιοτικής προσφοράς του τουρισμού και η χώρα μας, αφού έχει τα πλεονεκτήματα τα βασικά, θα πρέπει να γίνει περισσότερο ελκυστική και ανταγωνιστική στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί και θα αποτελεί για πολλά χρόνια ακόμα, ίσως για πάντα, τη βασική βιομηχανία μας. Θα μου πείτε, ήταν εύκολο να αρχίσει κανείς μια αεροπορική εταιρεία? Όχι βέβαια. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το είχα καταλάβει πολύ καλά σε ποιο τίτλο έμενα. Και νόμιζα, τι είναι, τι είναι, παραπλανάκια είναι, να πετάνε εδώ. Εμείς εκαθόμαστε το γραφείο και αυτό που λέμε τι να κάνουμε. Όταν μπήκα, το πρώτο που ένιωσα είναι ότι θα μπορεί αντίστροφη από το ελληνικό κράτος. Είχαμε απέναντί μας την κρατική μηχανή, μια απαιτητική εμπειρία που διήρκησε 10 χρόνια, από το 1999 μέχρι το 2009. Αλλά σταθήκαμε και πάλι όρθιοι. Ένας ακόμα σημαντικός λόγος που με έκανε περήφανο είναι η εταιρεία να αναπτύχθηκε μια επιτυχημένη προσπάθεια συλλογική, θα έλεγα, συμμετοχική, και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη τους τους ομίλους Βασκαρίδη, Κωνσταντακόπουλου, Ιωάννου, Δαβίδ, καθώς και την Τράπεζα Πειραιός, επί Προεδρίας Μιχάλη Σάδα, εννοείται. Συνοπτικά λοιπόν η επιτυχία μας βασίστηκε στα κάτωθη. Όραμα, σκληρή δουλειά, διαβίου εκπαίδευση, προσήλωση στην ποιότητα και γενοτομία και πίστη στον άνθρωπο, στον Έλληνα και τα προσώματα. Σήμερα εξακολουθούμε να επιχειρούμε σε ένα οικονομικό πολύ δύσκολο περιβάλλον. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην εξέλιξη και την ανάπτυξη των παρεχομένων υπηρεσιών μας, η διατήρηση της οικονομίας μας, της οικονομικής μας ευρωστίας, ώστε να ανταποκριθούμε στον μεγάλο διεθνή ανταγωνισμό. Όταν πετάει μια εταιρεία, ένα αεροπλάνο ανταγωνίζεται διεθνώς. Αυτό προσπαθήσαμε να το δώσουμε από τα πρώτα χρόνια να το καταλάβει η κρατική μηχανή, δεν το κατάλαβε. Θέλω όμως να αποδεικνύουμε συνεχώς ότι η Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει και να προσφέρει ποιοτικές αεροπλάνες σε διεθνές επίπεδο. Κάτι που πιστεύω ότι το έχουμε αποδείξει. Παράλληλα, προβάλλουμε με όλους τους τρόπους τη φωτεινή πλευρά της Ελλάδας και ό,τι μας κάνει υπερήφανους σαν Έλληνες. Στην απαιτητική πραγματικότητα, ειδικά όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, η κοινωνική συνεισφορά, που αποτελούσε πάντα θεμελιώδη αρχή της φιλοσοφίας μας, αποκτά όλο ένα και πιο μεγάλη σημασία. Έτσι, όλες οι εταιρείες του ομίλου μας στηρίζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, καθώς και το έργο των σημαντικών ΜΚΟ. Πρέπει να ομολογήσω ότι στάθηκα πολύ τυχερός. Αυτή είναι μια εξομολόγηση, γιατί συνοδοιπόρος μου υπήρξε από την αρχή η σύντροφος της ζωής μου, η Μανουέλα. Αφοσίωσης στους στόχους που είχαμε χαράξει. Είμαι τυχερός γιατί τα παιδιά μας, ο Ευτύχιος και ο Γιώργος, αφού ολοκλήρωσαν αξιόλογους κύκλους σπουδών και ταυτόχρονα συμπηρία στον επαγγελματικό στίβο, ανέλαβαν την αηνία των επιχειρήσεων μας με όραμα και φρέσκια ματιά. Δεν σας λέω τι μας δημιούργησαν ακόμα, 6 εγγόνια που τα χαιρόμαστε. Και τέλος, αλλά πολύ βασικό, αισθάνομαι τυχερός γιατί μας πλαισιώνουν εξαιρετικά στελέχη, τα περισσότερα με πολυετή παρουσία κοντά μας,
στελέχη που, που διαμόρφωσαν εμπειρίες, αρχές και νοοτροπίες εντός των στόχων που την αρχή θέσαμε. Και αυτό κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε αυτό το βραβείο να το αφιερώσω στο ανθρώπινο δυναμικό των εταιριών μας, στους συνεργάτες μας.